Πουτίνκα του λεπτού. Για τη συνταγή θα χρειαστείτε 8 φέτες τσουρέκι ή γλυκό ψωμί μπριός, 4 με 5 κουταλιές της σούπας μαρμελάδα της αρεσκίας σας, μισό φλιτζάνι έτοιμη σάλτσα σοκολάτα, 200 γραμμάρια γάλα φρέσκο, 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 3 κρόκους αυγών, 80 γραμμάρια καστανή ζάχαρη, 40 γραμμάρια μαργαρίνη. Για τη διακόσμηση θα χρειαστείτε ζάχαρη άχνη, κακάο σκόνη. Λοιπόν, μετά την κάρτα, εδώ είμαστε με την Τίνα Νικολάου, το Θανάση Πάντρα, τους φίλους μας εδώ πέρα, τους συνεργάτες μας και φυσικά όλη μας την όρεξη, όλο μας το κέφι για να φτιάξουμε την πουτίνκα του λεπτού. Και για του λόγου το αληθές, τρία αυγουλάκια. Μόνο τρία αυγουλάκια κάθονταν. Τρία αυγουλάκια με τη ζάχαρη, χτυπάει ο Θανάσης. Χτυπάει. Τη ζάχαρη με τα αυγουλάκια τους κρόκους. Γιατί ρε παιδί μου με τα λεπτά. Τίνα, κοιτάξτε τι κάνει. Είπαμε, το τσουρεκάκι που μας έχει μείνει, ψωμάκι που μας έχει μείνει ή μας έχει μείνει ακόμη ψωμί του τόστ. Πάντα έχουμε. Θα κόψετε φετούλες. Έρχεται όμως τώρα η κυρία Κική, με συγχωρείς, και αναρωτιέται. Ναι. Σου λέει, αφού μας έμεινε το τσουρέκι, ξέρω εγώ κυρία Κική, θα διαβάσω και το mail που μας στείλατε αύριο. Λοιπόν, αφού έχουμε το τσουρέκι, γιατί να φτιάξουμε άλλο γλυκό. Αφού το τσουρέκι. Γιατί... δεν είναι έτσι, έχει παγιατεύσει. Άσε με, με ρωτάει η κυρία Κική να μην απαντήσω. Και γιατί μας αρέσει να κάνουμε γλυκάκια από ό,τι έχουμε στο σπίτι. Έτσι, έτσι. Αυτή είναι η λογική. Λοιπόν, παρακολουθήστε με. Τι κάνουμε. Βάζουμε. Α, το τσουρέκι μας έχει μέσα και σοκολάτα. Για να το τέλειο. Δω το συγκεκριμένο κομμάτι, μια χαρά που τέλειο. Θέλει. Στρώνεται έτσι απλά το τσουρέκι με σοκολάτα ή χωρίς σοκολάτα. Κοιτάξτε να δείτε τι κάνουμε. Και παίρνετε μια μαρμελάδα. Ό,τι μαρμελάδα έχετε. Σίγουρα έχετε μια μαρμελάδα. Εμείς έχουμε ροδάκινο. Εδώ... πάει καταπληκτικά. Εμείς έχουμε πορτοκάλι. Εμένα μου αρέσει το ροδάκινο. Δεν μου αρέσει το πορτοκάλι, τι να το ξέρεις. Το έχω πει αυτό, το έχω πει. Εντάξει, τώρα δεν έχεις φάει. Σε μαρμελάδα δεν μου αρέσει. Α, ναι. Σήμερα θα δεις τι έχει να γίνει. Μαρμελάδα μου αρέσει το ροδάκινο. Τη μαρμελάδα πορτοκάλι πάνω από το τσουρέκι που βάλαμε μέσα στο ταψάκι. Ναι. Ο Θανάσης χτυπάει τα αυγά με καστανή ζάχαρη. Ναι. Είμαστε της καστανής, μας αρέσουν οι καστανές, τα έχουμε πει. Επίτηδες το κάνεις, συνεχίζεις. Δεν θα μπορέσεις να το βάλεις κάτω. Μου βάζεις την καστανή ζάχαρη επίτηδες, γιατί διαλύεται πιο δύσκολα. Έτσι, βάζουμε γάλα και κρέμα γάλακτος. Εσείς θα συγκρατήσετε τη δοσολογία από την κάρτα, γι' αυτό βάζουμε κάρτα πριν κάνουμε τη συνταγή. Ξαναπέστε όμως, γιατί η κυρία Κική παραπονιέται ότι δεν τα θυμάται. Όλα τα θυμάται. Πόσο γάλα βάλαμε. 200 γραμμάρια γάλα φρέσκο και 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος με λίγα λιπαρά. Μπράβο, Τίνα! Και εδώ τώρα ναι, θα βάλουμε μέσα στην κρέμα και μαργαρίνη. Βάλε και λίγη μαργαρίνη. Γιατί, ξέρεις, Θανάση, η μαργαρίνη. Κάτσε να βάλουμε από εδώ. Τώρα είναι τελευταία, πρόσφατα, διαπιστωμένο ότι... και μάλιστα αναγνωρίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως. Ένωση. Όχι έννοιες, παιδί μου. Ένωση, είπα. Συνέχισε. Ότι τα προϊόντα με φυτικές στερόλες μειώνουν τη χοληστερίνη και βοηθάνε στην πρόληψη για τις καρδιοπάθειες. Βεβαίως. Δεν είναι σημαντικό αυτό. Βεβαίως. Δεν είναι σημαντικό να τρώμε και να μας κάνει καλό αυτό που τρώμε. Βεβαίως. Λοιπόν, έφυγε και η μαργαρίνη. Κοιτάξτε τώρα. Τι τα πήραμε δύο μίξερ, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή για να χτυπάω εγώ με το χέρι. Αφού είπαμε ότι είναι του λεπτού, μωρέ, θα βάζαμε μίξερ τώρα. Ξέρεις πόση ώρα θέλει να βάλεις ένα μίξερ. Μπορώ να το καταλάβω. Και δηλαδή μετά να πλύνεις και τον κάδο και μας όλα αυτά. Μας έχεις τρελάνει τόσο καιρό με την τέτοια. Έλα. Με την... μισό λεπτό, όχι, θα τα πω τα παράπονα την άλλη. Δεν θέλω λεπτό, να μου κάνεις παράπονα. Μισό λεπτό. Μας τρέλανε τόσο καιρό με την πάπρικα. Ξαφνικά έφαγες μια διάλειψη, την ξέχασες την πάπρικα. Όχι, δεν έχω ξεχάσει τίποτα. Δεν βάζεις πουθενά πάπρικα. Δεν κατάλαβες. Έχουμε πάρει δύο μίξερ. Ξαφνικά εσύ θυμήθηκες ότι ο αυγοδάρτης θα κάνει καλύτερα όλα. Τίκα του λεπτού. Σοκολάτα. Τρίβετε σοκολάτα. Είδα να έχετε σοκολάτα. Βάζετε κακάο. Ό,τι έχετε στο σπίτι. Είμαστε έτοιμοι, Θανάση. Ναι. Έκανες ένα μείγμα. Ναι. Σούπερ. Ωραία. Και αυτό απλά το βάζετε μέσα στο ταψάκι. Έτσι όπως έχει. Θα δείτε αυτό. Θα περιμένετε να φουσκώσει. Αυτή είναι η μαργαρίνη εδώ που φαίνεται. Θα περιμένετε να φουσκώσει για ένα δεκάλεπτο ναι, και θα δείτε ότι το τσουρέκι θα τραβήξει όλο το υγρό. Είναι εντυπωσιακό. Όταν δείτε και λιγοστέψει το υγρό που έχετε στο ταψάκι, ναι, θα έχετε προθερμάνει το φούρνο. Θα μας συγχωρούν οι συνεργάτες, εδώ, γιατί έχουμε κάνει ζημιά. Στους 180 ωραία, και θα βάλετε την πουτίνκα, είπαμε πουτίνκα του λεπτού με ψωμάκι που έχετε, ναι, για 30 λεπτά. Θα δείτε αυτό θα φουσκώσει και θα είναι έτοιμο για...
να το γευτείτε. Εγώ λέω να δούμε το έτοιμο. Κάτσε από το να σου πω κάτι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Να πάω εγώ. Όχι. Άρα Βασίλη που είσαι. Θες Βασίλη εσύ. Θες Βασίλη εσύ. Όχι, να σου πω κάτι. Ναι. Τι θα μου πει. Σου πάλι εκδόσεις Πάτρα. Τα έχω βγάλει καινούργια. Ο μυστικός κόσμος των γυναικών. Λοιπόν. Να το στείλεις και στο Βασίλη αυτό το βιβλίο. Ναι, το στείλω. Όχι. Λοιπόν. Τι θα μας πεις. Έχω μαντινάδες εδώ πέρα, άσχετο. Όχι μαντινάδες. Μ' αρέσουν, για πες. Σ' αρέσουν μαντινάδες. Όχι. Και στο τυμπάκι μας είπαν μαντινάδες. Λοιπόν, ναι. Γυναίκες ένας άγνωστος κόσμος. Μιλάει για τα γονίδια αντρών και γυναικών. Εντάξει. Κάτι να σε πλασάρω έτσι εδώ να μας. Για να δω. Κοίταξε με. Για να δω. Εσύ θα κάθεσαι πίσω. Εγώ και... έτσι, ναι. Εσύ εκεί θα κάθεσαι. Εγώ εκεί, εσύ θα είσαι σοβαρή. Ναι. Πάρε το σοβαρό. Ναι. Εσύ πάρε το σοβαρό. Σοβαρή με εγώ θα. Εγώ θα λέω, δεν διαβάζω. Ναι. Οι γυναίκες λέει έχουν το γονίδιο του συνδυασμού των χρωμάτων. Ξέρουν ποιο χρώμα ταιριάζει με ποιο. Προφανές. Σωστό. Εμείς σκεφτόμαστε. Μ' αρέσει το μοβ. Αλλά μ' αρέσει και το πράσινο. Γιατί δεν τα βάλω μαζί. Άσε να ταιριάζουν, να ταιριάζουν. Ό,τι μας αρέσει βάζουμε. Δεν τα συνδυάζεται δηλαδή, Θανάση. Ναι. Οι άντρες λέει μιλάνε με προτάσεις, ενώ οι γυναίκες με παραγράφους. Σωστόν. Σωστόν. Ναι. Οι άντρες επίσης αρχίζουν μια πρόταση του στυλ. Γυναίκα θα ήθελα, οι γυναίκες όμως πάντα τελειώνουν την πρόταση. Ποτέ δεν τελειώνει ο άντρας. Οι γυναίκες λέει μπορούν να καταλάβουν τις άλλες γυναίκες. Ναι, οι άντρες, ναι, ναι. Ποτέ. Τους άλλους άντρες. Ναι. Ενδιαφέρον. Ναι. Τις γυναίκες μωρέ. Γιατί μου το κάνεις αυτό. Στους γάμους λέει οι γυναίκες πρώτα κλαίνε και μετά μεθάνε. Γιατί οι άντρες... άραγε. Γιατί οι άντρες πρώτα μεθάνε και μετά κλαίνε. Θα το ψάξουμε αυτό, κάτι γίνεται. Λοιπόν, καλό. Πιστεύω. Πολύ καλό. Βασίλη. Τα συγχαρητήριά μου. Ο Βασίλης και αυτό. Βασίλη. Θα δούμε. Έλα την πουτίκα την έτοιμη. Έλα την πουτίκα. Εδώ ήσασταν μαζί μας. Παιδιά, εδώ κοιτάξτε ομορφιές. Εδώ κοιτάξτε ομορφιές. Έτσι μου έρχεται να τη χορεύω. Αχ, δεν βάζω ούτε κακάο τίποτα, έχει απ' όλα. Κάτσε εδώ. Κάτσε εδώ. Τι τώρα δεν μπορώ να σου πού να το βάλουμε, Τινά μου, πού είναι το άλλο. Πού θες, παιδί μου, πού θες. Θέλω μπροστά, μπροστά. Θέλω να φαίνεται καλά. Θέλω εκεί μπροστά να φαίνεται. Να φαίνεται. Να σε βοηθήσω. Ναι, ναι, έτσι. Να φαίνεται καλά, καταλαβαίνεις. Ό,τι θες εσύ. Να το χαρεί, ρε παιδί μου, ο κόσμος. Ναι, ναι, ναι. Να το δει η κυρία Κική που παίρνει τηλέφωνο και λέει αχ, δεν τα βλέπω καθόλου καλά. Δεν βλέπω και καλά η Έρμη. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ, ομορφιά. Κοιτάξτε. Αυτό τι το θα έχουμε για από πάνω μετά. Είπα να βάλουμε και λίγη σο σοκολάτα. Λες και δεν έφτανε τόση αμαρτία. Θέλω και σο σοκολάτα. Να μην βάλουμε λίγο. Να βάλουμε. Ωραία. Όχι με αυτό, θα βάζουμε ένα κουταλάκι. Γιατί. Δεν μπορέσει με αυτό. Ναι. Κοιτάξτε εδώ, ομορφιά. Κοιτάξτε. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε πραγματικά αυτό που μας είπε η Ντίνα πριν μας το επισήμανε. Πώς ήταν, πώς έγινε. Δηλαδή, πώς φούσκωσε, έγινε άλλο τόσο. Τριπλάσιο σε μέγεθος. Εντάξει. Μόνο που τώρα είναι ζεστό και δεν θα το χαλάσω να βγάλω, θα φας με το κουταλάκι από μέσα. Τι το θες το κουταλάκι, για να το γλυκό είναι του ταψιού, δώσε μου αν θες λιγάκι. Καλά, Πω, μορφιές. Το έχεις αυτό, το να αναστολίζεις τα πιάτα, να σου πω κάτι, έτσι. Πραγματικά. Όχι, το έχεις, έχεις ταλέντο, ορίστε. Υποκλίνουμε, δεν έχω να σου πω τίποτα άλλο. Αυτό ζηματάει βέβαια. Δεν μπορώ να δοκιμάσω να γίνεται, θες να φας εσύ. Απ' την άκρη. Θες να φάσει εσύ λίγο. Να δεις αν το πέτυχες. Να πεις αν το πέτυχες. Γιατί ζηματάει. Εγώ δεν θέλω να ξεχάσετε ότι είναι η πουτίγκα του λεπτού και αδειάζεται τα ντουλάπια ό,τι έχεις στα ντουλάπια. Εγώ έβαλα σήμερα μαρμελάδα πορτοκάλι. Δεν χάλασε ο κόσμος, κορίτσια. Ό,τι έχετε στα ντουλάπια. Μπορεί να έχετε μια άλλη μαρμελάδα. Ή μπορεί να έχετε γλυκό του κουταλιού. Ωραία. Ή μπορεί να έχετε, ξέρω εγώ, μια μερέντα, κάτι. Ναι. Επειδή λοιπόν οι τίτλοι βλέπω πέφτουν με ταχύτητα αστραπής και επειδή θα φάσει η Ντίνα μου, γιατί εγώ δεν μπορώ να φάω επειδή είναι πάρα πολύ ζεστό. Εγώ θα καώ, εγώ. Αλλά αναμένω με μεγάλη αγωνία να κρυώσει το φαγητό για να φάω κι εγώ την υπέροχη αυτή πουτίγκα.